πώς κατέληξαν και με ποιο τρόπο οι πατέρες υπελόγησαν ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε την 25η Δεκεμβρίου και η βάπτισή του την 6η Ιανουαρίου. Μάλιστα. Προσέξτε. Καταρχάς, να μιλήσω από το τελευταίο σημείο με την 25η που γιορτάζουμε την γέννηση του Δεκεμβρίου και την 6η Ιανουαρίου που γιορτάζουμε την βάπτιση του Χριστού. Φυσικά, πότε ο Χριστός ευαπτίστη δεν το γνωρίζουμε. Αναμφισβήτητα. Είναι όμως τη δικαιοδοσία της Εκκλησίας να κάνει τις γιορτές της, αν μεν έχει κάποιους λόγους που να στηρίζεται στο χρόνο, στο χρόνο που ορίζεται. Αν όχι, τότε εκείνη κρίνει πώς θα τοποθετήσει τις γιορτές. Έτσι έχει ένα κύκλο εορτών. Προσέξτε τι είπα, κύκλο εορτών, που αρχίζουμε με τη γέννηση και καταλήγουμε στα Θεοφάνεια. Και αυτός ο κύκλος είναι 12 ημέρες, όπως έχουμε και τον κύκλο του Πάσχα. Έτσι τοποθετούν οι πατέρες στις 6 Ιανουαρίου την βάπτιση του Χριστού, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο να ήταν στις 6 Ιανουαρίου. Και ακόμη, πιστεύω αυτό το καταλαβαίνει κανείς, μπορεί ας πούμε 15 Αυγούστου να γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και στις 20 Αυγούστου να γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Θα έλεγε κανένας, μα πού, πώς? Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Πόσο απλό? Αν εγώ γεννήθηκα 15 Αυγούστου, πέθανα στις 20 Αυγούστου. Ή αν πέθανα στις 15 Αυγούστου, γεννήθηκα στις 20 Αυγούστου. Ύστερα από κάποιους ετησίους κύκλους. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάντως, μην πει κανένας ότι ο Χριστός γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Πότε μεγάλωσε? Λέει ένα τροπάριο. Πότε, λέει, σε είδαμε? Λέει ένα τροπάριο των ημερών της βαπτίσεως. Πότε, Κύριε, σε είδαμε να γεννάσαι νήπιον και τώρα σε βλέπουμε τέλειον άνδρα να βαπτίζεσαι? Μην πάει το μυαλό σας λοιπόν ότι ξαφνικά μεγάλωσε και μέσα στο 12ήμερο βαπτίστηκε κιόλας. Όχι, πέρασαν 30 χρόνια, αν το θέλετε, γιατί ο Ιησούς ήτο οσί ετών 30 όταν ευαπτίστη. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό. Αυτά για το δεύτερο μέρος της απορίας. Για το πρώτο μέρος, αλήθεια, πότε γεννήθηκε ο Χριστός? Χειμώνας, καλοκαίρι? 25 Δεκεμβρίου είναι μια ημερομηνία αυθαίρετη? Μήπως, όπως λέγεται, ότι επειδή τότε γιόρταζαν τα λεγόμενα κρόνια, ιδωλολάτρε, και ξέρετε ότι 23 Δεκεμβρίου έχουμε τη μικρότερη ημέρα, 22 Δεκεμβρίου, 23 αρχίζει να μεγαλώνει η ημέρα, και όπως έχουμε πει στα θέματα, τα καταδευτέραν θέματα για την λατρεία της γονιμότητος, ότι γιόρταζαν τα κρόνια προς τιμήν του Κρόνου με το ξεκίνημα του μεγαλώματος της ημέρας. Έτσι, δηλαδή, καθαρά ιδεολατρική γιορτή, εορτή της γονιμότητος, της βλαστήσεως κλπ. Έτσι, γίνονται δε και οργιαστικές γιορτές. Λέγεται ότι αυτά που λέμε σήμερα καρνάβαλος ήσαν τοποθετημένες αυτές οι γιορτές τότε, αυτό που λέμε στην περίοδο των Χριστουγέννων, και η Εκκλησία, δια να φέρει ένα αντιστάθμισμα, έβαλε στις 25 Δεκεμβρίου, αφού τελείωνε και η Σαρακοστή της, έβαλε την εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Όλα μπορεί να είναι καλά, όλα αποδεκτά, αλλά τι λέτε? Ακούστε, δεν θυμούμαι, γιατί αυτά πολλές φορές δεν έχω και καιρό να κοιτάξω περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι η απάντηση σε μια απορία αποτελεί μια ξεχωριστή ομιλία. Έχετε αντίρρηση γι' αυτό? Πρέπει κανείς να ψάξει, να ψάξει, να ψάξει, να βρει περισσότερα πράγματα. Και καμιά φορά, αν έχω καιρό, ψάχνω.
Αν δεν έχω όμως καιρό, ό,τι θυμούμε. Εξάλλου αυτή είναι και η έννοια της λύσεως των απορριών. Γιατί αλλιώτικα θα κάνουμε ειδικά θέματα, ειδικά μαθήματα. Λοιπόν, είχα διαβάσει μία ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου εις την του Χριστού γέννηση. Αν έχετε τα άπαντα του Χρυσοστόμου, μπορείτε να τη βρείτε και θα μείνετε έκπληκτοι για εκείνα τα οποία γράφει. Ακούστε πώς. Αναφέρεται εις τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, τους γονείς του Ιωάννου. Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερεύς. Βρίσκει πότε ήταν η εφημερία του. Αφού λοιπόν βρίσκει αυτό, λεπτομέρειες που θα εκπλαγείτε. Γεννήθηκε ο Ιωάννης, πίσω πάλι σπίτι του και λοιπά και λοιπά. Γεννήθηκε ο Ιωάννης, βεβαίως 9 μήνες εκειοφορήθη. Η διαφορά του Χριστού από τον Ιωάννη είναι 3 μήνες. Αφού λοιπόν βρήκαμε την ιστορία του Ιωάννου, κατόπιν με υπολογισμό βρίσκουμε ότι πράγματι ο Χριστός γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Όχι Δεκέμβριο, αλλά και 25 Δεκεμβρίου. Ακόμη μας αναφέρει, σας είπαμε ποιο τρόπο. Ξεκινάει έμεσα από τη χρονολόγηση του Ιωάννου που γεννήθηκε και πότε ήταν η εφημερία του Ζαχαρίου, του πατρός του και το καθεξής. Κατόπιν είπε και το εξής: διατηρούντο αρχεία, τότε δεν έγινε απογραφή. Έγινε απογραφή, το θυμόσαστε, στις ημέρες του Αυγούστου Κέσαρος, και ο Χριστός, ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Ιωσήφ πήγε με την Θεοτόκο να απογραφούν στη Βηθλέμ. Βεβαίως απεγράφηκε ο Ιησούς, απεγράφεται ποτέ και τα λοιπά, λένε τροπάριο των ημερών. Απεγράφει ο Ιησούς, μπήκε μέσα εις τους καταλόγους, τους καταλόγους, τους φορολογικούς, διότι ο σκοπός της απογραφής ήταν κυριότατα φορολογικός, να κάνει αναλύσεις και αναλύσεις. Και λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το αρχείο της εποχής στη Ρώμη εσώζεται, και άνθρωποι ειδικοί χριστιανοί ψάξαν και βρήκαν ότι ο Χριστός εγεννήθη την 25η Δεκεμβρίου. Να σας πω και τούτο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή δε η έρευνα στο αρχείο δεν έγινε τον 5ο αιώνα που είναι ο Χρυσόστομος. Έγινε πολύ 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 πιο μπροστά. Γι' αυτό το λόγο η γιορτή των Χριστουγέννων λίαν προήμως εορτάζεται εις την Ρώμη, εις την Δύση, και η γέννηση του Χριστού στην Ανατολή δεν εορτάζεται. Για πρώτη φορά εορτάστηκε στις ημέρες του Ιερού Χρυσοστόμου, 5ος αιώνα. Όλα αυτά λοιπόν που σας είπα τα αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, και συνεπώς ο Χριστός γεννήθηκε κατά μήνα Δεκέμβριον, και μάλιστα τονίζει 25 Δεκεμβρίου, διότι τότε γιόρταζαν και στην Ρώμη 25 Δεκεμβρίου. Και αυτή η απορία, αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν σας βοηθούν αυτά, έχουν όμως μια αξία. Όλα, πέρασε η ώρα λίγο, κατέφτασε και ο Σεβασμιότατος, ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω, ναι, καλά. Πώς